Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών και Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ευλογήσατε την κοίτα του προβλήματος. Μεταφέρω τις ευχές του σεβασμιωτά του. Έχετε καλό έργο. Ευχαριστούμε όλοι. Ευχαριστούμε για την ευλογία σας σε μένα και στο προσωπικό και στους παρευρισκόμενους. Να έχουμε πάντα την ευχή σας. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, αγαπητά και συνεργάτες, μέλη των ενόπλων δυνάμεων, κύριε Αντιδήμαρχη, αγαπητό μου προσωπικό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, πρόεδροι και συμβούλια, σας ευχαριστώ σήμερα που είσαστε εδώ. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα μετά από δύο χρόνια που είχαμε να βρεθούμε. Είχαμε προγραμματίσει μια μικρούλα κοπή, τη λαπρύνατε, ήρθατε πολύ περισσότεροι από όσους περίμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό του επαρχείου για τη δουλειά που κάνει, που πολλοί νομίζουν ότι δεν κάνει δουλειά, ότι δεν φαίνεται βασικά η δουλειά του επαρχείου. Αλλά είναι καθημερινή και είναι άψογη. Έχω μια άψογη συνεργασία με όλα τα παιδιά μου, με ποιον να πρωτοπώ και ποιον να κοιτάξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη. Με έχουν βγάλει ασπροπρόσωπα αυτά τα 3,5 χρόνια που είμαι εδώ και εύχομαι να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία με όλες τις καλές προθέσεις που έχουμε. Θα φανώ γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Ευχαριστώ το Δήμο, τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους και όλους το υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου που όποτε το χρειαστήκαμε ήταν δίπλα μας. Πραγματικά ήταν δίπλα μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα επαρχείο, γιατί εμείς δεν έχουμε τις εργολαβίες και την ευκαιρία που μπορεί να έχει ένας Δήμος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Δήμαρχο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 2023, να έχετε μόνο όμορφες στιγμές στις οικογένειές σας, με τα παιδάκια σας και τους γονείς σας και όλα τα καλά του Θεού να έρθουν σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Οι υπηρεσίες του επαρχείου και η δουλειά που κάνουν είναι αντικειμένες γιατί ουσιαστικά είναι αποκεντρωμένες υπηρεσίες που το ρυθμό και τις αποφάσεις παίρνουν κεντρικά η ΣΥΡΟΣ πλέον και η ΝΟΔΟΣ, αλλά η υποστελέχωση είναι δεδομένη σε όλες τις υπηρεσίες στο νησί και στο Δήμο κύριο στο επαρχείο. Πραγματικά κάνουν αυτοθυσία κάποια παιδιά εδώ μέσα. Η Ευλαλία με την ελληνική υπηρεσία, η Κατερίνα που γυρνάει όλα τα γονάμα και κρατάει το ζωικό κεφάλαιο. Ο Αγουστής που από φιλόλογος έγινε και κρατάει ένα ολόκληρο το γραφείο των συγκοινωνιών. Ο Γλώσσος Φιλιππίδης, η Δήμητρα συγκεκριμένη άλλα λίστα. Δηλαδή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και να ξέρετε ότι τελικά επειδή όλοι κρινόμαστε πολιτική από το αποτέλεσμα, αυτό που πολλοί δηλώνουν όλοι μαζί με ενότητα, εγώ δεν το υποστηρίζω. Εγώ υποστηρίζω μαζί όσοι φέρνουμε και πιστεύουμε στην ενότητα. Όλοι πιστεύουμε. Καλώς ή κακώς η ζωή μας έχει τις προσωπικές φιλοδοξίες, έχει τις πολιτικές φιλοδοξίες. Αυτό που έχουμε καταφέρει ως δημοτική αρχή και με τη συνεργασία και με τον έπαρχο και οι υπηρεσίες μεταξύ τους είναι να πιστεύουμε στη μεγάλη εικόνα που είναι η πρόοδος άμα. Γι' αυτό και βλέπετε πολλές φορές, και εδώ στην επαρχία και στο Ιγυμπίδα του Δημαρχείου, ότι πολλές φορές φαίνεται το επαρχείο να μην γίνονται πράγματα, γιατί έρχεται ο Δήμος με την διακεκριμένη ταχύτητα να φαινομενικά να τα καλύπτει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το μοναδικό φαινόμενο που υπάρχει στο Νότιο Αιγαίο, τη Σάμπου, να υπάρχει ειλικρινή συνεργασία μεταξύ Δήμου και επαρχείου, είναι η συνταγή της επιτυχίας. Και είναι και η συνταγή που πολλές φορές μπορούν και αντιμετωπίζουν αυτή την υποστηλέχωση. Δηλαδή, όταν έχω περάσει από το επαρχείο και γνωρίζω ότι δεν μπορεί ο έπαρχος να δώσει εντολή σε κανένα μηχάνημα, αν δεν δώσει ΣΥΡΟΣ εντολή και αν δεν γίνουν διάφορα ώστε να μπορέσει να φτάσει στην επίλυση, εμάς μας ενδιαφέρει όταν βγει
μπάζα από τη βροχή στο επαρχιακό δίκτυο. Πώς θα μαζευτούν, όχι αν είναι αρμοδιότητα. Το ίδιο και με τους αρχιονισμούς. Δηλαδή η πολιτική προστασία λειτουργεί σαν το νησί, γιατί υπάρχει ειλικρίνεια ανάμεσα σε σώματα ασφαλείας, ανάμεσα στο επαρχείο και στο Δήμο, στους εθελοντές. Άρα δεν ψάχνουμε πού θα ρίξουμε το μπαλάκι της ευθύνης, αλλά πώς θα προκύψει το κακό. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι που αυτά τα 3,5 χρόνια θα καταφέρει με την ευθύνη και του Δημήτρη και τη δική μου και των σωμάτων ασφαλείας. Και αυτό και μια φορά που θα σας ευχαριστήσω. Καλή χρονιά με υγεία, γιατί άμα με αφήσετε θα λέω συνέχεια. Να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στον επαρχό μας, στον κύριο Δημήτρη Λάσκαρη, για την συνεργασία και για την προσφορά του όλους αυτούς τους μήνες, 3,5 χρόνια, 3,5 χρόνια. Με την εμπιστοσύνη του, στα πρόσωπά μας, με την έμπρακτη υποστήριξή του, χωρίς καμία αμφισβήτηση και χωρίς πολλά, και το πνεύμα συνεργασίας, θεωρώ ότι υπάρχει μια καλή, μια ωραία ατμόσφαιρα στο υπαρχείο, ηρεμία. Όλοι προσφέρουν αυτό που μπορούν και παραπάνω. Και παραπάνω. Η εμπιστοσύνη σου, η υποστήριξή σου, η διαλογός, παρέα με τη δικιά μας δουλειά, να προχωράμε και να εξελισσόμαστε. Ευχαριστώ. Εκφράζοντας λοιπόν αυτή την εκτίμηση, θέλουμε να προσφέρουμε όλοι μαζί, όλοι πάλι, ένα αναμνηστικό δώρο, δίνοντας απλά την εκτίμηση. Είναι από την Alpha Design, είναι τέχνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευχάριστη έκπληξη αυτή. Με συγκινείτε πραγματικά και μόνο τα καλύτερα έχω να σας ευχηθώ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη συνεργασία και για τη σχέση εμπιστοσύνης που είχατε όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είναι η μουσική από την οποία λέμε ότι ο Δημήτρης ξαναβγεί. Καλό. Στους συμβολικούς δεν πέφτουν. Άλλαξα λίγο. Το φρουρέμα στο προσωπικό. Εδώ. Την αρχή σας. Να φτάσουμε.